Ναι, καλό απόγευμα. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος επαφών. Ο κύριος Σταϊκούρας, εκτός από τον κύριο Ρέκνη που συνάντησε σήμερα, έχει μιλήσει τηλεφωνικά και με τον επικεφαλής του Eurogroup, τον κύριο Σεντένο, αλλά έχει συναντηθεί και με τον, επικεφαλής του κλιμακίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τον κύριο Τόρμαν, ενώ αύριο πρόκειται να συναντηθεί στο Καβούρι με τον κύριο Κοστέλο. Έκλεισε δηλαδή ένας κύκλος επαφών. Θα υπάρξουν βέβαια και άλλες άτυπες επαφές μέσα σε αυτές τις μέρες, αφού υπάρχουν και άλλα στελέχη των θεσμών εδώ στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν καλό το κλίμα. Δόθηκαν η πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι προτεραιότητες. Και πάλι σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, η προτεραιότητα είναι ένα φορολογικό σχέδιο, το οποίο μάλιστα θα περιέχει αναπτυξιακά ζητήματα και το οποίο αναμένεται να σταλεί πολύ σύντομα στους θεσμούς, ενώ δεν θα αλλάξει η δέσμευση του Πρωθυπουργού να ψηφιστεί μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία. Αθανασία, εικόνα από το τι είπαν οι θεσμοί, αν έχουν κάποιες επιφυλάξεις, ενστάσεις, ερωτήματα έχουμε? Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Είχαμε δει και στο προηγούμενο Eurogroup ούτως ή άλλως τον κύριο Ρέκλινγκ που είπε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει, μας ανοιχτεί και σε άλλες μεταρρυθμίσεις, φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Τώρα πάλι σύμφωνα με κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών, όσον αφορά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου που υπήρξε η ανακοίνωση σήμερα, η εντολή μάλλον του ΟΔΙΧ στους αναδόχους, είναι ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν τους ενδιαφέρει το ποσό που θα αντλήσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Χρέους, ούτε το επιτόκιο που θα αλλά πετύχει. Ο συμβολισμός της εξόδους στις αγορές. Η ποιότητα των επενδυτών που θα προσελκύσει η συγκεκριμένη έκδοση. Αθανασία, μάλιστα, να ρωτήσουμε. Mm-hmm. Το μεγάλο ερώτημα, ναι, για να υπάρξει και συμφωνία και με τους θεσμούς, είναι να επέλθει ένας κοινός τόπος το πόσο είναι το δημοσιονομικό κενό στο τέλος του έτους. Διότι και από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Κομισιόν υπολογίζεται ότι είναι περίπου 1,1 δις ως το 2019. Οπότε πώς μπορεί να γίνει συζήτηση, αν δεν συμφωνήσουν για το πόσο είναι ως το τέλος του 2019. Το δημοσιονομικό κενό, να υπάρχει το πράσινο φως ή όχι για την πολιτική που θέλει να ασκήσει ο κ. Μητσοτάκης, κυρίως το φορολογικό. Αυτό αναρωτιέμαστε. Οι πληροφορίες θέλουν το φορολογικό ουσιαστικά νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί, θα έχει πολλά αναπτυξιακά σημεία. Δηλαδή ότι ναι μεν θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, αλλά μέσω της ανάπτυξης, δηλαδή μια τόνωση της ανάπτυξης, θα ουσιαστικά θα κλείσει, ας πούμε, αν θέλουμε να πούμε, αυτό το χάσμα. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε και στη μέση της χρονιάς, δηλαδή και έχουμε στοιχεία μόνο για την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου, οπότε δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα ποια θα είναι η εξέλιξη της ανάπτυξης. Άρα, επί της ουσίας, Αθανασία, με αυτό που μας λες, είναι ότι θα συνδυαστούν οι δείκτες της ανάπτυξης με το κατά πόσο γρήγορα και σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει το σχέδιο του κυρίου Μητσοτάκη για τους φορολογικούς συντελεστές. Επί της ουσίας, αυτή είναι η σύνδεση για την οποία μας μιλάς αυτή τη στιγμή. Η σύνδεση είναι ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στις ημερομηνίες που πρέπει. Αυτή είναι και η δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αλλά το κυριότερο είναι ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα περιέχει μέσα πολλά αναπτυξιακά σημεία, όπως αυτό της Golden Visa, μάλιστα, με το leasing, το οποίο αυτά θα επιταχύνουν ουσιαστικά την ανάπτυξη. Θέλουν δηλαδή ένα φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά θα είναι ουδέτερο, ας το πούμε, σε πρώτη φάση, αλλά με αναπτυξιακή πορεία. Προκειμένου να γίνει και πιο εύκολα προφανώς αποδεκτό από τους εταίρους. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε, Αθανασία.